η εκδίκηση του κινέζικου κατασκοπευτικού μπαλονιού. Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί τους εταίρους της για τον κίνδυνο του υποτιθέμενου σκάφους παρακολούθησης του Πεκίνου για να κατασκευάσει την κατάθεση για περισσότερες κυρώσεις. Μετά το ξέσπασμα της παράνοιας που προκλήθηκε από το λεγόμενο κινέζικο μπαλόνι κατασκόπων, spy balloon, οι ΗΠΑ φέρεται να έχουν ενημερώσει τώρα τους διπλωμάτες 40 χωρών για την υποτιθέμενη απειλή. Η Ουάσιγκτον προφανώς έστειλε σε αμερικανικές αποστολές σε όλο τον κόσμο πληροφορίες για το περιστατικό και παρουσίασε σε ξένους διπλωμάτες που συγκεντρώθηκαν στο Πεκίνο πληροφορίες για να αποδείξει ότι ήταν πράγματι ένα αεροσκάφος αερόστατο, αερόπλοιο κατασκοπίας και όχι ένα μπαλόνι παρακολούθησης καιρού μετεωρολογικό, όπως ισχυρίζεται η Κίνα. Εκτός από τα εγχώρια πολιτικά κίνητρα για την Ουάσιγκτον να πυροδοτήσει φρενίτιδα για το κινέζικο αερόστατο, βλέπουμε τώρα τις ΗΠΑ να οπλίζουν σκόπιμα την ιστορία για να επιτεθούν στην Κίνα σε παγκόσμια κλίμακα με στόχο να εσταλάξουν μεγαλύτερο φόβο, καχυποψία και παράνοια για το Πεκίνο παγκοσμίως. Το ίδιο το περιστατικό μπορεί να μην είναι τίποτα άλλο από αέρας, θερμός αέρας, αλλά η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να βάλει τους συμμάχους και τους εταίρους της σε μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τους αμερικανικούς στόχους και τις προτιμήσεις. Η αμερικανική μηχανή εξωτερικής πολιτικής είναι κύριος μιας διαδικασίας γνωστής ως κατασκευαστική συνένεση, Manufacturing Concept, ο όρος που επινοήθηκε περίφημα από τους Νόαμ Τσόμσκι και Έντουαρτ Χέρμαν. Ως βασικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό. Νωρίτερα αυτή τη βδομάδα η Washington Post δημοσίευσε μια είδηση που ανέφερε ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι το κινέζικο αερόστατο χρησιμοποιήθηκε πράγματι από το στρατό του Πεκίνου για κατασκοπία και ήταν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εναέριας επιτήρησης. Δεν είναι μόνο μια άμεση αναφορά επίσημων στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν δόθηκαν στοιχεία γεγονότα, ούτε επισημάνθηκε ή εξετάστηκε κάποια πιθανή ατζέντα πίσω από την ιστορία, ούτε παρουσιάστηκε κάποια εναλλακτική άποψη. Φυσικά αυτά είναι πέρα από το πεδίο μιας απλής είδησης και δεν λαμβάνουμε τίποτα άλλο εκτός από αυτή την είδηση που προέρχεται από αξιωματούχους των ΗΠΑ που μιλούν στα μέσα ενημέρωσης υπό τον όρο της ανωνυμίας αλλά πιθανότατα με την καθοδήγηση των ανωτέρων τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαμορφώνει την αφήγηση και κατασκευάζει τη συνένεση μέσω των ΜΜΕ. Με τον ισχυρισμό ότι το μπαλόνι χρησιμοποιήθηκε για στρατιωτικούς και κατασκοπευτικούς σκοπούς και ως εκ τούτου αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, οι ΗΠΑ προσβλέπουν σαφώς σε μια ευκαιρία να επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά των κινέζικων εταιριών. Υπήρξε ένα τρέχον θέμα των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της Κίνας. Να μπουν στη μαύρη λίστα εταιρείες με τον ισχυρισμό ότι ανήκουν ή λειτουργούν για λογαριασμό του κινέζικου στρατού, ακόμα και αν δεν συμβαίνει. Αυτό ήταν ένα βασικό μέρος του αυξανόμενου τεχνολογικού πολέμου της Ουάσιγκτον εναντίον του Πεκίνου. Αυτές οι υποθέσεις γίνονται σε υπενιγμούς και στη λογική της ενοχής λόγω συσχέτισης, αντί για ξεκάθαρες αποδείξεις. Ως εκ τούτου, είπα, θα μπορούσε να προετοιμαστούν να βάλουν στη μαύρη λίστα τις εταιρείες που εμπλέκονται στην κατασκευή του μπαλονιού υποστηρίζοντας ότι αποτελούν στρατιωτική απειλή. Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν επίσης να πιέσουν την G7 να επιβάλλει συλλογικές κυρώσεις στην Κίνα επειδή υποστηρίζει τη ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία θα περιλαμβάνει επίσης τη μαύρη λίστα κινέζικων εταιριών. Καθώς αυτό απαιτεί συνένεση, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να έχει περισσότερους εταίρους στο πλευρό της και η δημιουργία ενός πολιτικού κεφαλαίου μαζικής παράνοιας κατά της Κίνας είναι ένας τρόπος για να το κάνει. Η ιστορία δείχνει ότι αν οι ΗΠΑ δεν μπορούν να πείσουν τους συμμάχους να συμμορφωθούν με μια δεδομένη πορεία δράσης εξωτερικής πολιτικής, η απάντησή τους είναι να κλιμακώσουν σκόπιμα τις εντάσεις μέχρι να το κάνουν. Το έχουμε δει πολλές φορές στην προσέγγιση τους στην Κίνα και τη Ρωσία. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ επέβαλε περιορισμούς σε 6 δομές στην Κίνα. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε το λόγο για αυτό το βήμα την υποτιθέμενη σύνδεσή τους με τα προγράμματα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη χρήση μπαλονιών.
11 Φεβρουαρίου, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ αποφάσισε να επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές σε 6 κινέζικες οντότητες, επειδή φέρεται να συνδέονται με τα προγράμματα αερόστατων του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας, ΠΛΑ, PLA. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο Ομοσπονδιακό Μητρό, μια συλλογή επίσημων εγγράφων της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες αυτών των 6 οργανώσεων είναι αντίθετες προς τα συμφέροντα της εθνικής ασφαλείας και της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, αναφέρει το έγγραφο. Σύμφωνα με τις αρχές των ΗΠΑ, αυτές οι δομές βρίσκονται στη μαύρη λίστα για την υποστήριξη του έργου του Κινέζικου στρατού για τον εξυγχρονισμό ιδίως των αεροδιαστημικών προγραμμάτων του PLA που σχετίζονται με τη χρήση αεροπλίων και παλωνιών. Ως αποτέλεσμα των περιορισμών που εισάγονται, οι προμηθευτές δεν θα μπορούν να στέλνουν αμερικανικά προϊόντα σε νομικά πρόσωπα που υπόκειται σε κυρώσεις από το Υπουργείο Εμπορίου, τον ΗΠΑ, χωρίς προηγουμένως να λάβουν ειδική άδεια. Ταυτόχρονα, κατά την εξέταση των αιτήσεων αδειοδότησης, θα ισχύει το τεκμήριο άρνησης, δηλαδή πιθανότατα τέτοιες αιτήσεις θα απορριφθούν. Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ στις 13 Μαρτίου. Στη μαύρη λίστα περιλαμβάνονται η Beijing, Nanjing Aerospace Technology, η China Electronics Technology Group Corporation, η 48th Research Institute, η Dangguan Linkong Remote Sensing Technology, η Eagles Men Aviation Science and Technology Group, η Guangzhou Tianhaixiang Aviation Technology και η ομάδα Sans Eagles Men Aviation Science and Technology. Είπα κατέριψαν αντικείμενο μεγάλου υψομέτρου. Συντρίμια έπεσαν σε χωρικά ύδατα ανοιχτά της Αλάσκας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Μαχητικά αεροσκάφη κατέριψαν ένα αντικείμενο στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ κοντά στην Αλάσκα, το οποίο θεωρήθηκε επικίνδυνο για την εναέρια κυκλοφορία των πολιτών, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος το απόγευμα της Παρασκευής. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, δεν είπε ποιο ήταν το αντικείμενο. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες μετά την κατάρριψη κινέζικου κατασκοπευτικού αερόστατου πάνω από τον Ατλαντικό. Το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθούσε ένα αντικείμενο σε μεγάλο υψόμετρο πάνω από τον εναέριο χώρο της Αλάσκας τις τελευταίες 24 ώρες, είπε ο Κίρμπι, στην ενημέρωση του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε ότι το αντικείμενο πετούσε στα 40.000 πόδια, περίπου 12 χιλιόμετρα, και αποτελούσε εύλογη απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων των πολιτών. Κατόπιν σύστασης του Πενταγώνου και με πολλή προσοχή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, διέταξε την κατάρριψη του αντικειμένου, είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας ότι η Βόρεια Διοίκηση εκτέλεσε την εντολή μέσα στην τελευταία ώρα. Τα συντρίμια έπεσαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα, πρόσθεσε ο Κίρμπι. Ο Κίρμπι περιέγραψε το αντικείμενο ως πολύ μικρότερο από το κατασκοπευτικό μπαλόνι που καταρρίφθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, λέγοντας ότι ήταν περίπου στο μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου. Ο στρατηγός Πατ Ράιντερ, εκπρόσωπος του Πενταγώνου, δήλωσε αργότερα ότι δεν έχει περισσότερες λεπτομέρειες για το αντικείμενο αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε περιγραφής των δυνατοτήτων του σκοπού ή της προέλευσής του. Ωστόσο το αποκάλυψε μπαλόνι. Πεντάγωνο, είπα, δεν έχουν στοιχεία για την προέλευση του αντικειμένου που καταρρίφθηκε πάνω από την Αλάσκα. Το πρακτορείο ανέφερε ότι δεν υπήρχε ομοιότητα σε μέγεθος ή σχήμα με το αναγνωριστικό αερόστατο που καταρρίφθηκε στις ακτές της Νότιας Καρολίνας στις 4 Φεβρουαρίου. Ο Αμερικανικός στρατός δεν έχει πληροφορίες για την προέλευση και τις δυνατότητες του αεροσκάφους που καταρρίφθηκε πάνω από την Αλάσκα. Το αντικείμενο ήταν στο μέγεθος ενός μικρού αυτοκινήτου. Ο ταξίαρχος της πολεμικής αεροπορίας Patrick Ryder, ο γραμματέας τύπου του Πενταγώνου, δήλωσε σε ενημέρωση την Παρασκευή όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι η συσκευή θα μπορούσε να είναι κινέζικη.
Στις 9 Φεβρουαρίου, η κοινή διοίκηση αεροδιαστημικής άμυνας της Βόρειας Αμερικής, NORAD, εντόπισε ένα αντικείμενο με ραντάρ. Το αντικείμενο βρισκόταν σε υψόμετρο 40.000 ποδιών και αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Η εντολή ξεκίνησε μία επιχείρηση για την αναζήτηση των συντριμμιών, είπε ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου. Δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για το όχημα συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε σχετικά με τις δυνατότητές του, το σκοπό ή την προέλευσή του, δήλωσε ο Ράιντ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συσκευή πάνω από την Αλάσκα καταρρίφθηκε από μαχητικό F-22. Θα μάθουμε περισσότερα για την προέλευση του αντικειμένου όταν μπορέσουμε να συλλέξουμε κάποια υλικά, πρόσθεσε ο Ράιντ. Εκπρόσωπος του τμήματος είπε ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, το αντικείμενο δεν ήταν σε θέση να κάνει ανεξάρτητους ελιγμούς, σε αντίθεση με το κινέζικο αερόστατο που καταρρίφθηκε. Αργότερα, κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης, ο Ράιντερ σημείωσε ότι η συσκευή σίγουρα δεν ήταν επανδρωμένη. Η ανακοίνωση για την κατάρριψη του αγνώστου ταυτότητας αντικειμένου έρχεται καθώς ο Μπάιντεν αντιμετώπισε κριτική για την ανταπόκρισή του στο κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αφού ο αεροστάτης εντοπίστηκε από πολίτες στους ουρανούς πάνω από τη Μοντάνα, το Πεντάγωνο το κήρυξε ως κινέζικο πλεονέκτημα επιτήρησης, αλλά αρνήθηκε να το καταρρύψει μέχρι να διασχίσει το μεγαλύτερο μέρος της Ηπειρωτικής Αμερικής, επικαλούμενο πιθανό κίνδυνο για τους ανθρώπους στο έδαφος. Ένα F-22 εκτόξευσε τελικά έναν πύραυλο στο αερόστατο στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας και το ναυτικό στάλθηκε για να ανακτήσει τα λείψανα. Το Πεκίνο εξήγησε ότι το αντικείμενο ήταν ένα πολιτικό μετεωρολογικό μπαλόνι σε ερευνητική αποστολή που ανατινάχθηκε εκτός πορείας λόγω ανατέρας βίας στον ανέμο. Μετά την κατάρριψή του, η Κίνα καταδίκασε τον πληροφοριακό πόλεμο της Ουάσιγκτον και ζήτησε από τις ΗΠΑ να επιστρέψουν τα συντρίμμια ως κινέζικη ιδιοκτησία. Οι επικριτές του Μπάιντεν αντέδρασαν ότι χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να καταστραφεί το μπαλόνι, κατά τις οποίες θα μπορούσε να είχε κατασκοπεύσει πολλά πράγματα από τηλεφωνήματα Αμερικανών μέχρι σειλό πυρηνικών πυράβλων. Άγνωστοι αξιωματούχοι του State Department δήλωσαν στα μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη ότι το μπαλόνι ήταν εξοπλισμένο με προηγμένο εξοπλισμό παρακολούθησης και ικανό να συλλαμβάνει ευαίσθητες επικοινωνίες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ανέβαλε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Πεκίνο λόγω του περιστατικού με το αερόστατο και ο Λευκός Οίκος δεσμεύτηκε να ανταποκριθεί στο πρόγραμμα επιτήρησης της Κίνας. Εν τω μεταξύ, η Κίνα θέλει πίσω τον μπαλόνι της. Το Πεκίνο ζήτησε από τις ΗΠΑ να επιστρέψουν τα συντρίμμια από το υποτιθέμενο αεροσκάφος παρακολούθησης, το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από τον Ατλαντικό. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από την κυβέρνηση του Προέδρου Τζο Μπάιντεν να επιστρέψει τα συντρίμμια από το αερόστατο που κατέριψε ο Αμερικανικός στρατός ανοιχτά της Ανατολικής Ακτής της Αμερικής το Σάββατο, λέγοντας ότι το αερόστατο ανήκει στην Κίνα. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου την Τρίτη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Μάο Νινγκ ρωτήθηκε αν το Πεκίνο είχε ζητήσει να επιστραφούν τα συντρίμμια του μπαλονιού. Το αερόπλιο δεν ανήκει στη ΣΥΠΑ, ανήκει στην Κίνα, είπε. Τα σχόλια της Νινγκ ήρθαν τρεις μέρες αφού τον Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέριψε το αερόστατο που φέρεται από Αμερικανούς αξιωματούχους ως αεροσκάφος κατασκοπίας στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας. Ο Μπάιντεν αντιμετώπισε κριτική επειδή επέτρεψε στον μπαλόνι να διασχίσει την Ήπειρο και να περάσει πάνω από μια τοποθεσία πυρηνικών πυράβλων και άλλα ευαίσθητα στρατιωτικά μέσα προτού το καταρρύψει. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών επέμεινε την Παρασκευή ότι το αερόστατο ήταν αεροσκάφος μη στρατιωτικής μετεωρολογικής έρευνας που εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ ακούσια, αφού εκτινάχθηκε εκτός πορείας. Η Νίγκα είπε ότι ορισμένοι πολιτικοί των ΗΠΑ και μέσα ενημέρωσης διαφήμισαν το περιστατικό για να επιτεθούν και να συκοφαντήσουν την Κίνα, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το αερόπλοιο την Τρίτη. Η κινέζικη πλευρά έχει δώσει πληροφορίες για το μη επανδρωμένο αερόπλοιο σε αρκετές περιπτώσεις, είπε η Νίγκα. Δεν έχω κάτι να προσθέσω αυτή τη στιγμή.
Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέτυχε να ανταποκριθεί με ήρεμο και επαγγελματικό τρόπο, αντίθετα αντιδρώντας υπερβολικά σε ένα περιστατικό που δεν αποτελούσε απειλή για την ασφάλεια και δεν έθετε σε κίνδυνο κανέναν Αμερικανό. Ο Αμερικανός γερουσιαστής Steve Dane, ρεπουμπλικανός από τη Μοντάνα, υπέθεσε ότι οι Κινέζοι αξιωματούχοι έστειλαν τον μπαλόνι σε όλη τη Βόρεια Αμερική για να ερευνήσουν την απάντηση της Ουάσιγκτον. Αυτό ήταν πραγματικά περισσότερο από ένα δοκιμαστικό μπαλόνι από τους Κινέζους, είπε ο Ντένις στο Fox News τη Δευτέρα. Πρόσθεσε ότι ο Μπάιντεν ήταν αναποφάσιστος, προβάλλοντας αδυναμία. Ήταν ακριβώς αυτό που ήθελαν να δουν οι Κινέζοι να συμβαίνει.